Από λόγια εναντίον του πελατειακού κράτους έχουμε χορτάσει διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις, Νίκο, αλλά στην πράξη τίποτα ακόμα. Μάρα μου, είμαι στο πολιτικό ρεπορτάζ από το 1983-84. Έχω ακούσει κατά καιρούς όλα τα κόμματα που είναι στην αντιπολίτευση να κατακεραυνώνουν την εκάστοτε κυβέρνηση για το πελατειακό κομματικό κράτος. Αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι όταν έρχονται στην κυβέρνηση, το μέλι είναι εκεί. Διότι έτσι ικανοποιούν τις στρατιές των κομματικών στελεχών τους. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για το ελληνικό κράτος, ένα μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία. Η πρόκληση γίνεται διπλή αυτή την εποχή της κρίσης, γιατί η ιδιωτική οικονομία δέχεται πολύπλευρη επίθεση, με πολύ υψηλούς φόρους, με πολύ μεγάλες δυσκολίες, με την αγοραστική δύναμη των πολιτών να έχει κυριολεκτικά ισοπεδωθεί. Και έτσι, ενώ συζητάμε όλα τα ισοδύναμα, θα ανέμενε κανένας ότι το πρώτο ισοδύναμο που έπρεπε να συζητούμε για να μην κόβονται οι μισθοί και οι συντάξεις θα ήταν η μείωση της κρατικής σπατάλης. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι αντί να συζητούμε για τη μείωση της κρατικής σπατάλης βρίσκουμε πάντα τρόπους για να βολεύουμε τους ημέτερους, για να βολεύουμε τους κομματικούς στρατούς, η απογοήτευση των πολιτών φτάνει στο ζενίθ. Ας μην αναρωτιούνται τα πολιτικά κόμματα στις επόμενες εκλογές, για ποιο, όπως αναρωτήθηκαν το Σεπτέμβριο, για ποιο λόγο οι πολίτες απέχουν πλέον από τις εκλογές, απέχουν από τα πολιτικά πράγματα. Είναι προφανές γιατί. Πρόκειται περί αηδίας την οποία νιώθουν οι πολίτες για όσα συμβαίνουν στην πολιτική μας σκηνή.